Εγώ Ιωάννης. Ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή. Εγώ ο Ιωάννης, ο Απόστολος, ο μαθητής του Χριστού. Εγώ ο αδελφός σας, που είμαι αδελφός σας και συγκοινωνός στη θλίψη και στην βασιλεία και στην υπομονή. Τρία χαρακτηριστικά τα οποία ο Απόστολος χρησιμοποιεί για να δείξει την εμφορία εκκλησία. Όπως και να έχει το πράγμα και στις πιο ειρηνικές εποχές, πάντοτε, αγαπητοί μου, αυτά τα τρία στοιχεία θα υπάρχουν μέσα στην εκκλησία: οι θλίψεις, η υπομονή και η βασιλεία. Ας προσέξουμε μόνο ότι δεν είναι οι κοινές καθημερινές θλίψεις, ούτε η κοινή υπομονή την οποία μπορούμε να έχουμε όπως έχουν και οι κοσμικοί άνθρωποι, όπως θα δούμε στην συνέχεια. Και ως προς την θλίψη, είχαμε αναφερθεί την περασμένη φορά, μένει η υπομονή και η βασιλεία. Η υπομονή είναι το δεύτερο θέμα της Αποκαλύψεως, που είναι ηθικός αναπόσπαστον από το πρώτο, δηλαδή από την θλίψη. Πολλές φορές όταν πάσχει κάποιος αδελφός, δεν μπορούμε τίποτα να του παράσχουμε και του λέμε να έχει υπομονή. Δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε μια ασθένειά του, δεν μπορούμε ακόμη να τον βοηθήσουμε οικονομικώς, διότι είναι πολλά τα χρήματα τα οποία έχει ανάγκη. Πάντως μια οποιαδήποτε κατάσταση πιεστική που δεν δυνάμεθα τίποτα να του πούμε και του λέμε να έχει υπομονή. Αλλά τόσο εμείς που το λέμε, όσο και εκείνος που το ακούει, μοιάζει. Ισημάσμεν σαν μια διέξοδο σε μια αμηχανία μας, μη δυνάμενη να του προσφέρουμε καταθετικών τρόπων τις υπηρεσίες μας. Εις εκείνον δε ακούγεται ως μια σύμβουλη που πίπτει στο κενό άνευ περιεχομένου. Πόσες φορές λέμε να έχεις υπομονή, κι άλλος κουνάει το κεφάλι του και λέει υπομονή. Τι μου είπες δηλαδή, τι βγαίνει από αυτό το οποίο μου είπες? Δεν βγαίνει απολύτως τίποτε. Και όμως αγαπητοί μου, αυτό που λέμε σαν συμβουλή, σαν υπομονή, να έχει υπομονή ο άλλος, δεν θα υπήρχε καλύτερα συμβουλή από αυτήν. Η εποχή μας στερείται του στοιχείου της υπομονής. Ίσως ακόμη να θεωρείται η υπομονή ακατανόητος, αλλά και μία ας πούμε αρετή. Ας πούμε, γιατί αρετή όμως, ας πούμε μία ιδιότητα του ανθρώπου, παθητική. Εάν θεωρείται παθητική η κατάσταση του ανθρώπου ή αρετή υπομονή, γιατί να θεωρηθεί αρετή? Δεν θεωρείται αρετή. Εάν κάποιος είναι υπομονετικός άνθρωπος από τους πολλούς, αυτό θεωρείται ως μειονέκτημα. Δεν ξέρω τι να πω. Οι άνθρωποι της εποχής μας είναι φοβερά ανυπόμονοι. Δεν μπορούν πουθενά τίποτα να περιμένουν ή να ανεχθούν κάτι. Δεν ξέρω. Ο πολιτισμός είναι εκείνος ο οποίος μας αναγκάζει διαρκώς να τρέχουμε. Ξέρετε, ο σύγχρονος άνθρωπος πάντα τρέχει. Όλο τρέχει. Δεν ξέρω βέβαια τι κυνηγάμε. Δεν ξέρω τι θέλουμε να πιάσουμε. Πάντως τρέχουμε. Είμαστε πάντα βιαστικοί. Όλοι μας. Και εγώ τρέχω. Και εσείς τρέχετε. Όλοι μας. Όλο τρέχουμε. Και αφού τρέχουμε και βιαζόμαστε να τελειώσουμε τις δουλειές μας, επόμενο είναι να μην υπάρχει το στοιχείο της υπομονής. Δεν δυνάμεθα δηλαδή να σηκώσουμε τίποτε απολύτως από εκείνα τα οποία μας συμβαίνουν στη ζωή μας. Κι όμως θα επανέλθω και θα σας πω ότι η υπομονή αποτελεί το καλύτερο αντίδοτο κατά της θλίψεως. Με αυτήν την υπομονή σηκώνουμε τον σταυρόν της θλίψεως και τελικά νικούμε. Ο ίδιος ο Κύριος μας λέγει, Ματθαίος 10,22,
ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Αυτός ο οποίος θα υπομείνει μέχρι τέλους, αυτός και θα σωθεί. Αλλά κάθε θλίψη που υπάρχει στη ζωή μας και κάθε τυχόν υπομονή που την συνοδεύει, πρέπει να σας πω ότι εάν δεν συνδέεται με τον Χριστό, τότε είναι ανεφαξίας, ανευπεριεχομένου. Δεν αντέχει στην αιωνιότητα. Μπορεί ίσως να πετύχει κανείς στην παρούσα ζωή μερικά πράγματα με την υπομονή του, εάν έχει θλίψεις. Και τι, το πρώτο, όχι μικρά σημασίας, να μην καταλήξει σε νευρολογική κλινική. Μικρό είναι. Ξέρετε, αγαπητοί μου, κάνω το σταυρό μου και λέω: Θεέ μου, φύλαξε με, μην καταλήξω ποτέ σε νευρολογική κλινική. Η εποχή μας είναι φοβερή. Οι θλίψεις που έρχονται πολλές φορές δεν ξέρουμε πού μπορούν να μας φτάσουν. Λοιπόν, κάτι που μπορούμε να πετύχουμε στην παρούσα ζωή είναι να μην φτάσουμε σε αυτή την πόρτα. Έχοντας υπομονή. Είναι ένα κέρδος. Αλλά δεν αντέχει αυτό στην αιωνιότητα, εάν δεν συνδέεται και η θλίψη που προκαλείται στη ζωή μας με τον Χριστό και η υπομονή που είναι το φορείον που σηκώνει την θλίψη και αυτή να συνδέεται με τον Χριστό. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το εξής: «Εν τη θλίψη», όπως λέγει, «και βασιλεία και υπομονή, εν Ιησού Χριστό». Αυτό το «εν Ιησού Χριστό» θα πει ότι ελαττήριον και αποτέλεσμα της θλίψεως θα πρέπει να είναι ο Χριστός. Γιατί έχω θλίψη? Διότι υπομένω και επιμένω εις το Ευαγγέλιο. Πέστε μου, σας παρακαλώ, τι αξία έχει η θλίψη εάν υποτεθεί ότι έχασα στα χαρτιά, ότι υπήρξα άσωτος και αρρώστησα και τώρα θλίβομαι για την κατάσταση αυτή, άμυαλος, άφρον, και έχασα την περιουσία μου, έχασα κάποιες ευκαιρίες στη ζωή και έχω θλίψη. Αυτές οι θλίψεις αντέχουν στην αιωνιότητα? Δεν αντέχουν. Αντιθέτως, θα επιπληκθούμε από τον Χριστόν, γιατί φανήκαμε άσωτοι, άμυαλοι, ανόητοι άνθρωποι. Πρέπει οι θλίψεις μου να είναι χάριν του Ευαγγελίου, χάριν της πνευματικής ζωής. Εάν δεχθώ μια ηρωνία, έναν αποκλεισμό, το λέγαμε την περασμένη φορά, όταν θα μου πει ο άλλος: «Δεν θα ψωνίσεις εσύ από το μαγαζί μου, δεν σου πουλάω εμπόρευμα». Θα έρθει η μέρα αυτή. Αυτός ο οικονομικός αποκλεισμός σήμερα έχει τον τρόπο του να υπάρχει, με άλλους τρόπους, όταν δεν ανεβαίνει κανείς υψηλές θέσεις, μόνο και μόνο γιατί δεν είναι μασόνος. Αυτό δεν είναι ένας οικονομικός αποκλεισμός? Βεβαίως, αλλά με τη διαφορά πως δεν είναι στον βαθμό να φτάσω στην πείνα, να πεθάνω από την πείνα. Θα έρθει η μέρα που θα είναι χειρότερο αυτό. Θα είναι φανερό. Τώρα δεν είναι φανερό. Τώρα είναι παρασκηνιακό. Όταν θλίβομαι, διότι μου εμποδίστηκα στη ζωή μου, μόνο και μόνο γιατί φέρω την ιδιότητα του χριστιανού, αυτή η θλίψη αντέχει στην αιωνιότητα. Γιατί είναι θλίψη εν Ιησού Χριστό. Όπως και η υπομονή που θα κάνω για να σηκώσω ακριβώς αυτή την θλίψη είναι εν Ιησού Χριστό. Και ο κλέφτης υπομονή έχει, ξέρετε. Παραμονεύει ώρες των ώρων πότε θα φύγει ο ιδιοκτήτης να κάνει τη διάρρηξη. Αλλά αυτή η υπομονή του κλέπτη είναι αξιέπαινη. Και τρίτον, η βασιλεία. Η θλίψη, η υπομονή και η βασιλεία εν Ιησού Χριστώ. Είναι, τι είναι η βασιλεία? Είναι η μυστική μετοχή των πιστών όλων των αιώνων εις τα παθήματα του Ιησού Χριστού. Τα τρία αυτά που έχουν μία ηθική συνέπεια είναι γνωρίσματα του αληθινού χριστιανού και αποτελούν μια αλυσίδα: θλίψεις, υπομονή, βασιλεία. Η θλίψεις για να βασταχθεί θέλει υπομονή. Η θλίψεις και η υπομονή εν Χριστώ Ιησού οδηγούν εις την βασιλεία του Θεού. Όταν κάποιον συμβουλεύομαι να έχει υπομονή,
Σας έλεγα προηγουμένως, η συμβουλή μας πίπτει στα κενά. Γιατί λέτε? Γιατί συνήθως όταν συνιστούμε στον άλλον την υπομονή, την προσφέρουμε και την συνιστούμε αυτοτελή. Δεν υπάρχει ο καρπός της, η βασιλεία. Ρωτήστε τον εαυτό σας. Ρωτήστε τον εαυτό σας και εγώ τον εαυτό μου. Σας βεβαιώνω, ελέγχομαι στο σημείο αυτό. Όταν λέμε σε κάποιον να κάνει υπομονή στις θλίψεις που περνά, του είπαμε ότι τον περιμένει η βασιλεία του Θεού? Θα δείτε ότι δεν το λέμε αυτό. Και αφού λοιπόν αποκόψαμε την βασιλεία, που είναι το τέλος, που είναι ο σκοπός, που είναι ο καρπός, ο άλλος θα εκδικηθεί. Βεβαίως τη συμβουλή μας μετά θα την απορρίψει, θα πει υπομονή. Ενώ πρέπει η υπομονή να έχει την έννοιά της: με περιμένει η βασιλεία του Θεού. Είναι η δευτέρα φορά που αναφέρεται μέσα στο αυτό κεφάλαιο μέχρι τώρα ο όρος βασιλεία. Ολόκληρη η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη από τον όρον αυτόν, βασιλεία, βασιλεία του Θεού. Για θυμηθείτε, όταν διαβάσατε την Αγία Γραφή, πόσες φορές έχετε βρει αυτήν τον όρο, αυτή την φράση, βασιλεία του Θεού, πόσες φορές? Λοιπόν, αγαπητοί μου, ο χριστιανισμός είναι πράγματι μία βασιλεία και όχι μία θρησκεία. Διότι η θρησκεία δεν είναι ο χριστιανισμός. Συγγνώμη, ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Τύπος δε του χριστιανισμού ως βασιλεία στέκεται το θεοκρατικόν βασίλειον του Ισραήλ. Όπως τα ξέρετε, όταν οι Εβραίοι κατοίκησαν την γη της Επαγγελίας, δεν είχαν αρχηγόν. Δεν υπήρχε ούτε βασιλεύς, ούτε πρόεδρος δημοκρατίας, τίποτα. Υπήρχαν απλώς οι κριτέ, άνθρωποι οι οποίοι ενεργούσαν κατ' εντολήν του Θεού. Και ο Θεός έλεγε τα θελήματά του. Ο Θεός ήταν ο Κύριος, ο βασιλεύς του Ισραήλ, αληθινά. Όταν μάλιστα σήμερα ακούσαμε στην Ευαγγελική Περικοπή που είπε ο Ναθαναήλης τον Κύριον: «Συ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο Υιός του Θεού, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Αυτό το «ο βασιλεύς του Ισραήλ», αγαπητοί μου, είναι κάτι που απηχεί το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, πώς ακριβώς μπορούσαν να βλέπουν τον βασιλέα οι Εβραίοι. Για αυτούς ήταν ο Θεός. Πρώτα είπε «Υιός του Θεού, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Συνεδέετο. Αργότερα, αυτό το είχε προβλέψει ο Θεός, δηλαδή το είπε στον Μωυσέα να προβλεφθεί και να γραφεί. Αργότερα οι Εβραίοι εζήτησαν βασιλέα από τον Θεό, συγγνώμη, από τους κριτάς, από τον Σαμουήλ συγκεκριμένα, τον τελευταίο κριτή. Από πού λέτε, από τι? Επειδή οι γύρω λαοί είχαν βασίλεια, εζήλευσαν και ήθελαν βασιλέα. Λέγουν «θέλουμε βασιλέα». Τους λέγει ο Σαμουήλ: «Δεν σας κάνει ο Θεός?» Και ο Θεός μάλιστα αυτό είπε: «Σε τι σας ελείπησα? Σε τι υστερώ εγώ? Θέλετε βασιλέα? Καλά, θα σας δώσω βασιλέα». Επιτρέψατε όμως να σας πω τη φράση που υπόθηκε, όχι με τα λόγια που θα σας πω, αλλά με το πνεύμα: «Θα σας κάψει τη γούνα». Εγώ θα σας δώσω βασιλέα, αλλά θα σας κάψει τη γούνα. Μη παραπονεθείτε. Και ήρθε ο Δαβίδ, ήρθε ο Σαούλ, μετά ο Δαβίδ και μετά ο Σολομών. Ο Σολομών, ο λεγόμενος ειρηνικός βασιλεύς, 40 χρόνια που βασίλευσε άνευ πολέμου, έπεσε τόσο βαριά η φορολογία, τόσο βαριά που οι Εβραίοι είπαν «αμάν, αμάν» από τον φόρον. Τους το είπε ο Θεός. Ας είναι, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι όχι τώρα αυτή τη στιγμή ο ιστορικός Ισραήλ στις λεπτομέρειές του, όσο ο ιστορικός Ισραήλ του ότι είχε ως βασιλέα το Θεό, αλλά και ο υπάρχον βασιλεύς με όρον έμπερε βασιλεύς.
ότι δεν θα έκανε τίποτε εάν δεν ερωτούσε τον Θεό δια του αρχιερέως. Απολύτως τίποτε. Εάν έκανε του κεφαλιού του, θα τιμωρείτο. Γι' αυτό ξέπεσε ο Σαούλ. Επειδή ενήργη παρά την εντολή του Θεού. Συνεπώς, τι το ο βασιλεύς, ή το ένας αντιπρόσωπος του Θεού βασιλέως εις τον Ισραήλ. Τύπος όλα αυτά. Τύπος. Ότι ο χριστιανισμός είναι βασιλεία. Και βασιλεύς είναι, αγαπητοί μου, ο Χριστός. Θρησκεία, που σας είπα, δεν είναι ο χριστιανισμός, σημαίνει λατρεία του Θείου προς εξευμενισμόν ή ικανοποίηση αιτημάτων και αναγκών, αλλά χωρίς να σημαίνει και μετοχή του ανθρώπου εις την ζωή του Θεού. Άρα για το καταλάβατε αυτό, δηλαδή σας έδωσα να το καταλάβετε. Τι θα πει θρησκεία? Στον Θεό να υποβάλω τα αιτήματά μου, τις ανάγκες μου, να μου τα δέσει ενδεχομένως ο Θεός ή να μην μου τα δώσει, αλλά να μην έχω μετοχή εις την ζωή του Θεού. Αυτό λέγεται θρησκεία. Με αυτήν την έννοια υπάρχουν όλες οι θρησκείες της γης. Όλες οι θρησκείες. Αλλά βασιλεία τι σημαίνει? Βασιλεία σημαίνει ότι κυβερνά ο Θεός κάθε πτυχή της ζωής του χριστιανού. Ότι δεν υπάρχει τίποτε που να μην είναι μέσα ο Θεός. Αλλά και ο χριστιανός απολαμβάνει όλα τα αγαθά του Θεού. Οι αρχαίοι Έλληνες, επί παραδείγματι, όταν έκαναν θυσίες εις τους θεούς, ήταν εντάξει. Υποτίθεται ότι οι θεοί τους ήθελαν απλώς μία θυσία. Τώρα, ποια θα ήταν η ζωή του προσφέροντος την θυσία, τον Θεό δεν τον ενδιαφέρε. Κάνω τι θέλεις. Γι' αυτό βλέπουμε τους αρχαίους Έλληνες μπορούσαν να προσφέρουν θυσίες πλούσιες. Εκατόμβες, αγαπητοί μου. Εκατοβόδια να προσφέρουν. Εκατοβόδια, ολόκληρη περιουσία. Μπορούσε αυτό να είναι πόρνος, μοιχός, φωνιάς, ανήθικος, ελεηνός, τρισάθλιος. Αυτό δεν ενδιαφέρε τον Θεό. Ένα τον ενδιαφέρε τον Θεό, υποτίθεται, όπως τουλάχιστον τα φανταζόντουσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Αρκεί να προσφέρω τη θυσία μου στον Θεό και με τον τρόπο αυτόν θα τον εξευμενήσω. Θα μου δώσει εκείνο το οποίο θέλω. Ώστε αυτό θα πει θρησκεία, αυτό θα πει βασιλεία. Ο χριστιανισμός είναι όμως θρησκεία ή είναι βασιλεία? Μέσα στην οποία βασιλεία έχουμε μετοχή της ζωής του Θεού. Όταν λέμε θέωσης, όταν λέμε είμαι θεοειδής, χριστοειδής και λοιπά, γίνομαι θεοειδής, γίνομαι χριστοειδής, χριστοποιούμε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπαίνω μέσα στη ζωή του Θεού. Αυτό θέλει ο Θεός. Βλέπετε τι διαφορά λοιπόν υπάρχει μεταξύ χριστιανισμού και θρησκειών. Αν θέλετε ακόμη, του ότι σήμερα ζούμε των χριστιανισμών σαν μία θρησκεία και όχι σαν μία βασιλεία, τούτο έχει τις εξής κακές συνέπειες. Η πρώτη, δύο κακές συνέπειες, οι κυριότερες τουλάχιστον, ότι χωρίσαμε την ηθική από το δόγμα, δηλαδή την πίστη από τον τρόπο της ζωής, και πέσαμε σε μια καθηκοντολογία. Αυτό δε έχει φτάσει στο αποκόρυφαν ως εξής. Να υπάρχουν άνθρωποι αλλοτρίας πίστεως, αλλοτρίας. Να είναι βουδιστής, να είναι μασόνος, να είναι θεοσοφιστής, να είναι πνευματιστής δηλαδή, να, ό,τι θέλετε. Και να σου επικαλείται την ηθική του Ευαγγελίου. Μα όταν σου επικαλείται την ηθική του Ευαγγελίου, αλλά δεν είναι χριστιανός, πού στηρίζεται? Απλούστατα στο ότι θεωρούμε τον χριστιανισμό θρησκεία και νομίζουμε ότι το κύριο σημείο είναι η ηθική του. Ένα δεν είναι αυτό. Και έτσι εχωρίσαμε την πίστη, το δόγμα, από την
ηθική. Αν το θέλετε σε μια πολύ διαδεδομένη μορφή, είναι εκείνο το οποίο ακούτε από τους συζύγους σας. Επί παραδείγματι οι κυρίες που σας λένε όταν τους πείτε να πάνε στην εκκλησία, άντε λέτε στο σύζυγό σας, α, ξεκινήσουμε να πάμε στην εκκλησία, και σας λέει ο σύζυγος, πήγαινε εσύ, εγώ είμαι καλύτερος χριστιανός από σένα, εγώ τηρώ τις εντολές καλύτερα από σένα. Και φθάνει η κυρία, η οποία και αυτή βεβαίως δεν γνωρίζει πολλά πράγματα, να μου πει, πράγματι πάτερ, ο σύζυγός μου, ο οποίος μου μιλάει έτσι, είναι καλύτερος από μένα. Το θέμα δεν είναι εκεί, αγαπητοί μου. Εκεί είναι το θέμα, αν είναι καλύτερος ή όχι. Δεν υπάρχει σωτηρία στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί απλούστατα δεν είναι θρησκεία, όπως έκαναν αρχή οι Έλληνες να προσφέρουν τη θυσία τους και δεν ενδιαφέρε παρακάτω τίποτα. Ο χωρισμός λοιπόν του δόγματος, της πίστεως από την ζωή, μας έφερε αυτό το κακό, να βλέπουμε τον χριστιανισμό μια καθηκοντολογία. Μέχρι σε ένας βαθμού έχουν δίκιο εκείνοι οι οποίοι κλωτσάνε τον χριστιανισμό, γιατί τους τον παρουσιάζουμε σαν μια καθηκοντολογία. Και ξέρετε, ο άνθρωπος, ειδικότερα ο σύγχρονος άνθρωπος, μισεί, απεχθάνεται την καθηκοντολογία, και μόνο η λέξη καθηκοντολογία του χτυπάει άσχημα και περίεργα στα αυτιά. Ή ακόμη ο χωρισμός της λατρείας από τη ζωή. Ο άλλος σου λέει, πάω στην εκκλησία, λατρεύω το Θεό, αλλά το τι θα κάνω το βράδυ, σε ποια καμπαρέ θα γυρίζω, αυτή είναι άλλη παράγραφη. Έτσι χωρίσαμε τη λατρεία από τη ζωή, με αποτέλεσμα να πέσουμε εις την τυπολατρεία. Διότι η λατρεία προσφέρεται με κάποιους τύπους, αλλά μέσα στην καρδιά των τύπων είναι η ουσία. Αν λοιπόν εγώ την ουσία δεν την ανακαλύπτω, γιατί η ζωή μου είναι χωρισμένη από την ουσία, τότε πού θα μείνω? Στο περίβλημα, στο τσόφλι. Θα μείνω στον τύπο. Και όταν θα λέγω, α, πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να πάω στην εκκλησία, πρέπει, τότε καταλήγω να γίνω ένας τυπολάτρης. Το δεύτερον κακό, σαν συνέπεια του ότι τον χριστιανισμό τον υποβιβάσαμε σε θρησκεία, ενώ είναι βασιλεία, είναι ότι φτάνουμε εις την σύγκριση του χριστιανισμού με τις άλλες θρησκείες, έστω και αν θεωρούμε τον χριστιανισμό ως θρησκεία ανωτέραν και καλυτέραν. Οποιοδήποτε εγχειρίδιο και αν πάρετε, σχολικό ή θρησκευτικό βιβλίο που έχει την αναφορά του στο θέμα αυτό, θα το ειδείτε να υπάρχει αυτό το βασικό λάθος, το λάθος της συγκρίσεως. Όταν κάποιος χριστιανός μας για μια στιγμή στρέφει τα μάτια του προς τον βουδισμό, του λέμε, δεν είναι ο χριστιανισμός καλή θρησκεία? Και μάλιστα θα σου αποδείξω ότι είναι καλύτερα από τον βουδισμό. Αυτό είναι το λάθος. Από τη στιγμή που θα πω είναι καλύτερα θρησκεία ο χριστιανισμός, δεν είναι εκεί το πράγμα. Δεν είναι θέμα συγκρίσεως. Δεν συγκρίνεται. Δεν συγκρίνεται. Όλα αυτά τα οποία θα προσφερθούν στις άλλες θρησκείες ούτε λυτρώνουν ούτε σώζουν. Είναι κόσμος. Διότι απλούστατα είναι κατεπίνιαν ανθρωπίνη. Δηλαδή κατά κατασκευή του μυαλού του ανθρώπου. Έτσι, ας το πάρουμε είδηση, αγαπητοί, ο χριστιανισμός δεν ήλθε να αναμετρηθεί με τις άλλες θρησκείες. Το θέμα είναι πολύ επίκαιρο. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί στη φτωχή μας στην Ελλάδα έχουν εισβάλει ποικίλα ρεύματα θρησκειών, κυρίως της Αποανατολής. Είναι συνεπώς πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και επίκαιρο, και να το έχουμε υπόψη μας. Ο χριστιανισμός δεν ήλθε να αναμετρηθεί με τις άλλες θρησκείες, ούτε λίγο ούτε πολύ. Ήλθε να τις καταλύσει τις άλλες θρησκείες, να τις εξουδετερώσει τελείως. Διότι δεν έρχεται να πει, α, και σε εκείνη τη θρησκεία κάτι καλό βρίσκουμε, και σε εκείνη κάτι καλό. Γνωρίζοντας ότι όλες οι θρησκείες του κόσμου είναι έργα και ημέρες του διαβόλου. Μη μου πείτε ότι ο βουδισμός δεν είναι έργο του διαβόλου. Βέβαια, μη μου πείτε ακόμη ότι ο Βούδας, ο οποίος έζησε προ Χριστού, είχε μια διάθεση
μια ανάταση κτλ. Δικαιολογημένος ο βουλευτής. Έζησε πρόχριστου. Τώρα που ήρθε το φως, επιτρέπεται να υπάρχει ο βουδισμός? Το χειρότερο, επιτρέπεται στην χριστιανική Ευρώπη και χριστιανική Ελλάδα οι χριστιανοί μας οι βαπτισμένοι να γίνονται βουδιστές? Και να αφήνουμε την ορθόδοξη πνευματικότητα και να πέφτουμε στον βουδιστικό διαλογισμό? Επιτρέπεται αυτό? Ο Χριστός λοιπόν ήρθε να καταλύσει όλα αυτά. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος? Βαρύς ο λόγος, αλλά αληθής. Πάντες οι προεμού ελθόντες, λέγει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, κλέπτε εσύ και ληστέ. Συλλήβδη. Δεν έκανε κάποια διάκριση να πει ωραία ήταν η φιλοσοφία του Πλάτωνος. Ωραία ήταν. Ωραία πράγματα λέει ο βουδισμός ή ο κομφουκιανισμός, έχει μια ωραία ηθική. Βέβαια υστερεί, αλλά πάντως έχει ωραία πράγματα. Ακούστε τι είπε ο Χριστός. Πάντες συνείδη οι προ εμού ελθόντες κλέπτε εσύ και ληστέ. Τι έκλεψαν και τι ελίστευσαν? Την ανθρωπίνη ψυχή, που είναι κτήμα του ζώντος αληθινού Θεού, που η θέση της είναι στη βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Ή θυμηθείτε εκείνο το όραμα του Ναβουχοδονόσορος, ο οποίος είδε εκείνο το άγαλμα με τα διαζώματα ποικίλης ύλης, χρυσού αργύρου, χαλκού και σιδήρου και πυλού, και μία πέτρα που είναι η βασιλεία της γης, ακόμη και οι θρησκείες της γης. Και βλέπει ο Δανιήλ αχυρότμητον λίθον, πέτρα που δεν την έσπασε, δεν την έκοψε ανθρώπινο χέρι, αλλά απεκόπη μόνη της από αλατόμητον όρος. Χαίρε όρος αλατόμητον, λέμε στην Παναγία. Η Παναγία είναι το αλατόμητον όρος που γεννήθηκε εκ Παρθένου ο Υιός του Θεού. Αυτή είναι η πέτρα που απεσπάστη. Αυτή είναι ο Χριστός. Εξάλλου έτσι το ερμήνευσε ο Δανιήλ στον Ναβουχοδονόσορα. Δεν είπε βέβαια ο Χριστός, αλλά ένας ουράνιος βασιλεύς γενικά. Ήλθε και έπεσε επάνω εις το άγαλμα και το έκανε σκόνη. Και η σκόνη πάρθηκε από τον άνεμο και σκορπίστηκε και τόπος δεν ευρέθη στο άγαλμα. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Ήρθε όχι να συνοδηπορήσει με τις άλλες θρησκείες, ούτε να συνευδοκίσει. Ήλθε να καταλύσει. Πέστε μου λοιπόν, σε αυτές τις σωστές θέσεις που ο χριστιανισμός είναι βασιλεία, πώς μπορούμε πια να κάνουμε σύγκριση χριστιανισμού και άλλων ψευδών θρησκειών? Αλλά τι είναι ο χριστιανισμός? Είναι βασιλεία, είναι κληρονομία. Ο χριστιανός δεν είναι ο θρήσκος, δηλαδή εκείνος που μένει σε μια τυπική λατρεία, αλλά ο επικαλούμενος των Κύριων, όπως ονομάζεται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Είναι ο μαθητής, είναι ο χριστιανός, είναι ο Άγιος. Αυτό το συγκοινωνός που λέει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψή του, συγκοινωνός στη θλίψη, στην υπομονή και την βασιλεία, δείχνει ότι υπάρχει αυτή η μετοχή και η κοινωνία όχι μόνο μεταξύ των πιστών, αλλά και των πιστών με τον Χριστό. Γιατί και ο Χριστός είναι εκείνος που έπαθε. Ωραία το ανακεφαλαιώνει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του 2,11 έως 12. Λέει: πιστός ο λόγος, αξιόπιστος ο λόγος του Θεού, ή γαρ συναπεθάνομεν και συζήσομεν. Εάν μαζί με τον Χριστόν πεθάνομε, μαζί με τον Χριστόν θα ζήσουμε μαζί του, ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν. Εάν υπομένουμε μαζί με τον Χριστόν, θα βασιλεύσουμε
μαζί με τον Χριστό. Βλέπετε λοιπόν εδώ το συναποθνίσκο αναφέρεται στην θλίψη. Το υπομένω ομοίως και το βασιλεύω ομοίως στο τρίπτυχο του Αγίου Ιωάννου, του Ευαγγελιστού που αναφέρει στην Αποκάλυψη. Εγενόμην εν πνεύματι εν την Κυριακή ημέρα. Τώρα διηγείται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τα κατ' αυτόν, τα τετραγμένα, εκείνα που τον έκαναν να γράψει το βιβλίο αυτό. Γράφει λοιπόν στους χριστιανούς, στους αδελφούς, που τους αποκαλεί αδελφούς, συγκοινωνούν στη θλίψη, υπομονή και βασιλεία, ότι εγενόμην εν πνεύματι εν την Κυριακή ημέρα. Ήταν Κυριακή και έπεσα σε έκσταση με μια λιτότητα που χαρακτηρίζει τας γνησίας περιγραφάς υπερφυσικών αποκαλύψεων. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής ότι περιήλθε εις κατάσταση εκστάσεως. Αυτή η εμπνεύματη κατάσταση είναι μια απομόνωση του πνευματικού κόσμου του ανθρώπου από το γνώριμο εξωτερικό του περιβάλλον, με σκοπό να έλθει αυτός εις επαφή μετά του υπερφυσικού κόσμου. Υπάρχουν όμως δύο δυνατές θέσεις του υποκειμένου του ανθρώπου, που είναι η ενεργητική και η παθητική. Αυτή η δευτέρα, η παθητική θέση που ο άνθρωπος παίρνει όταν βρίσκεται σε έκσταση, δηλαδή σε απομόνωση από το εξωτερικό του περιβάλλον, με σκοπό να ενωθεί με κάποιες δυνάμεις, είναι δαιμονική. Αυτή η δευτέρα, η παθητική, είναι δαιμονική η έκσταση, ώστε και ο διάβολος δημιουργεί έκσταση. Βεβαίως. Βεβαίως. Προσοχή αγαπητοί, προσοχή. Και ο διάβολος δημιουργεί έκσταση. Έκσταση, η λέξη εκ, ίσταμε, ίστιμη. Δηλαδή, πάω παραπέρα από εκεί που στέκομαι. Δηλαδή, πού πάω. Βρίσκομαι σε έναν άλλον χώρο που δεν έχω αίσθηση του περιβάλλοντος μου, του εξωτερικού. Μπορεί να μου μιλάει κάποιος και εγώ να μην αντιλαμβάνομαι τίποτε. Να μην ξέρω πού βρίσκομαι. Σπίτι μου, στο βουνό, δεν ξέρω. Αρπάζομαι τροποντινά. Υφίσταμαι αυτήν την έκσταση. Ο διάβολος το κάνει αυτό, το κάνει. Το κάνει και ο Θεός, το κάνει και ο Θεός. Λοιπόν, αυτή η περίπτωση, η παθητική, είναι δαιμονική. Πώς είναι δαιμονική? Όταν το υποκείμενον, ο άνθρωπος, φέρεται ότι απομονούται, το υποσυνείδητό του δεν εργάζεται, η συνείδηση δεν εργάζεται, δεν δύναται να αντιληφθεί ή να ενεργήσει τίποτε, κάποτε δεν υπάρχει καν η μνήμη. Καν η μνήμη δεν υπάρχει. Και θα μου πείτε, τότε αν δεν υπάρχει η μνήμη και η συνείδηση σε έναν ο οποίος εκστασιάζεται, ποια θα ήταν η αξία? Βεβαίως υπάρχει κάποια αξία. Είναι τα γνωστά medium. Τα medium είναι τα μεσάζοντα. Medium θα πει μέσον. Συνεπώς είναι το μεσάζον, το πρόσωπο εκείνο που στέκεται ανάμεσα στον εξωτερικό κόσμο, συγγνώμη, των πνευματικών κόσμων, των δαιμόνων των κόσμων, και του πραγματικού περιβάλλοντος των ανθρώπων. Και πληροφορεί το medium και μας λέει πράγματα καταπληκτικά. Και όταν συνέλθει από την έκσταση, επανέλθει στη φυσική του φόρμα το medium, τίποτα δεν γνωρίζει από εκείνα που είπε, τίποτα δεν θυμάται. Όχι, δεν θυμάται, δεν γνωρίζει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Γιατί? Διότι στην δαιμονική έκσταση έχουμε ή απομόνωση ή περιορισμόν της συνειδήσεως. Η συνείδηση πάει στην πάντα. Εντελώς πηγαίνει στην πάντα. Ενώ αντιθέτως στην θεία έκσταση έχουμε διατήρηση πλήρη όλων των δυνάμεων της ψυχής.
Ένα πολύ χαρακτηριστικό, εκτός από την περίπτωση του Αγίου Ιωάννου, ο οποίος βλέπει, ακούει, ομιλεί, μετέχει, θα σας πω κάτι που το γνωρίζετε, με το όραμα του Αποστόλου Πέτρου, όταν είδε την οθόνη με τα ζώα να κατέρχεται, ο Απόστολος όχι μόνον γνωρίζει, βλέπει, αισθάνεται, αλλά και αντιδρά. Όταν ακούει «Πέτρε θύσον φάγε, μη δαμός, Κύριε», λέει. «Ποτέ δεν θα σφάξω ένα ζωντανό ακάθαρτο να φάω». Και όμως, λέει το Ιερόν Κείμενο Πράξης 10,10, «επέπεσε επ' αυτόν έκστασης». Έπεσε έκστασης. «Και θεωρεί τον ουρανόν ανεωγμένον, πέτρε θύσον φάγε». Ο Δη Πέτρος είπε, «μη δαμός, Κύριε, ότι ουδέποτε έφαγον πάνκινον ή ακάθαρτον». Πώς αντιδρά? Έχει συνείδηση πλήρη. Ξέρει τον νόμο. Δεν είχε απώλεια μνήμης ζωής του εκείνης, την οποία έχει έξω από την έκσταση. Αυτή είναι θεϊκή έκσταση. Ώστε λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ή το εν πνεύματι, όπως μας λέγει εδώ, εγενόμην εν πνεύματι. Δηλαδή οι δυνάμεις του σώματος έμεναν τρόποντινά σαν ανενέργητες. Όπως όταν έχουμε πολύ προσελωμένο το μυαλό μας κάπου, δεν αντιλαμβανόμεθα θορύβους, ακόμη ούτε την πείνα, ακόμη ούτε ένα κίνδυνο. Ακόμη ένα φίδι να έρθει δίπλα μας δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί το μυαλό μας είναι πάρα πολύ προσελωμένο κάπου. Αυτό θα πει «εγενόμην εν πνεύματι». Πότε? Εν ημέρα Κυριακή. Είναι η μοναδική περίπτωση που αναφέρεται ονομαστικά η Κυριακή μέσα στην Καινή Διαθήκη. Οι ιεροί Ευαγγελιστές, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, προκειμένου να αναφερθούν εις το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου που έγινε την ίδια αυτή η μέρα της Κυριακής, την ονομάζουν η μία των Σαββάτων. Αλλά τι σημαίνεται η μία των Σαββάτων? Ότι είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, Σάββατα θα πει εβδομάς, και συνεπώς είναι αυτό που κατόπιν θα ονομαστεί Κυριακή. Είναι άρα η πρώτη πράγματι φορά που αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη η λέξη Κυριακή. Το Σάββατο, όπως ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη εκαλείται η μέρα του Κυρίου. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη καλείται η Κυριακή η μέρα του Κυρίου ή η μία των Σαββάτων. Τι θα πει Κυριακή? Αυτό θα πει η μέρα του Κυρίου. Κυριακή, η μέρα του Κυρίου. Κατά την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, δηλαδή την μία των Σαββάτων ή την Κυριακή όπως τώρα λέμε, αναστήθη ο Κύριος από τους νεκρούς. Δημιούργησε το φως την πρώτη ημέρα και απέστειλε το Άγιον του Πνεύμα ημέρα Κυριακή να επιφυτίσει εις την Εκκλησία, εις τους Αποστόλους και την Εκκλησία. Ως εκ τούτου θα λέγαμε ότι αντί του Σαββάτου, που αντιπροσωπεύει την πρώτη δημιουργία, διότι ολοκληρώθηκε όλος ο κτιστός, ορατός κόσμος στις έξι δημιουργικές ημέρες, τώρα καθιερούται από τον πρώτον χριστιανικό αιώνα η ημέρα Κυριακή, που είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, όχι η εβδόμη, η πρώτη. Αλλά επειδή είναι η πρώτη μετά την εβδόμη, λέγεται ογδόη ημέρα και καθιερώνεται πλέον ως ημέρα της δευτέρας δημιουργίας ή της αναδημιουργίας της κτήσεως, επειδή επαλαιώθη η κτήση μέσα εις την φθοράν και εις τον θάνατον. Έτσι, την ημέρα αυτή έχουμε την Ανάσταση του Χριστού, την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος, και υπάρχει η πίστης ότι και η Δευτέρα του Χριστού παρουσία θα γίνει εν ημέρα Κυριακή. Εν ημέρα Κυριακή. Ίσως μου αντίπητε και μου πείτε, ο Κύριος μας είπε
ότι περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς είδεν. Κανείς δεν γνωρίζει. Πρώτο κεφάλαιο στις πράξεις. Μάλιστα. Αλλά κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι αυτή η Κυριακή. Συνεπώς, η πίστη της Εκκλησίας ότι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία θα είναι Κυριακή, όπως η Ανάσταση και η Πεντηκοστή, δεν αντιφάσκει στον λόγο του Κυρίου ότι κανείς δεν ξέρει ποια ημέρα θα είναι όταν θα έλθει ο Χριστός ξανά εδώ εις την γη. Αλλά σας κάνει εντύπωση ότι και η Αποκάλυψη που δόθηκε στον Ιωάννη είναι ημέρα Κυριακή? Να λοιπόν και ένα τέταρτο στοιχείο: η Ανάσταση, η Πεντηκοστή και η επίδοση της Αποκαλύψεως και πιθανώς η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Ακόμη η Εκκλησία μας γιορτάζει την ημέρα της Κυριακής, αγαπητοί μου, δηλαδή την ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού, κάθε εβδομάδα. Είναι μια εορτή η Κυριακή, με την στενή σημασία της λέξεως. Είναι εορτή. Μάλιστα ο όρθρος είναι αναστασίμου χρειάς, όταν το κέντρο του όρθρου το καταλαμβάνει το εωθηνόν Ευαγγέλιο, το οποίο είναι κατά κανόνα αναστάσιμο. Πάντως η ημέρα αυτή είναι μεγάλη ημέρα της Κυριακής. Μας λέγει η επιστολή του Βαρνάβα το εξής στο 15 κεφάλαιο: «Διό και άγομεν την ημέραν την ογδόην», είδατε ογδόη λέγεται, «ως εφροσύνην ενίκαι Ιησούς ανέστη εκ νεκρών». Αλλά και το βιβλίο της Διδαχής των Αποστόλων στο 14 κεφάλαιο παράγραφο μας λέγει το εξής, τα κεφάλαια είναι πολύ μικρά γι' αυτό σας είπε παράγραφο, μας πληροφορεί το εξής: «Κατά Κυριακήν δε Κυρίου συναχθέντες κλάσατε άρτων». Δηλαδή τελέσατε το μυστήριον κλαοκλό. Δηλαδή τελέσατε το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή κάνατε λειτουργία κατά Κυριακήν. Μάλιστα εδώ θα έλεγε κανείς, πώς η αντίληψη, πώς εκείνη που υπάρχει σε μερικούς χριστιανούς, μη κοινωνάτε την Κυριακή, αφού δεν μπορείτε να νηστέψετε το Σάββατο, επειδή το Σάββατο απαγορεύεται να μην φάμε λάδι. Βλέπετε το άτοπον. Πολλές φορές το έχω πει αυτό, θα το πω άλλη μια φορά, επειδή αυτές οι αιρετικές θέσεις, και είναι αιρετικές γιατί όταν επιμένουν παρά την υπόδειξη που τους γίνεται, τι είναι, φοβερές θέσεις αυτές. Και λέγονται αυτά μεταξύ Ορθοδόξων. Όχι, λέει, την Κυριακή. Όχι, δεν θα κοινωνήσεις, επειδή την Κυριακή δεν πρέπει, επειδή πρέπει να νηστέψουμε. Αλλά το Σάββατο πώς να νηστέψουμε, αφού υπάρχει κανόνη συνόδου που απαγορεύει την νηστεία το Σάββατο. Βλέπετε, αγαπητοί, άτοπα πράγματα, άτοπα. Ένεκα χάρη της νηστείας, με αυτή την έννοια, με τη στενή αυτή αντίληψη, καταργήσαμε την Κυριακή ως ημέρα του Κυρίου, κατεξοχήν ημέρα που θα πάρουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και θα κοινωνήσουμε. Είδατε τι λέει εδώ το βιβλίο της Διδαχής? Κατά την ημέρα αυτή κλάσατε άρτεν. Δηλαδή τελέσατε την Θεία Λειτουργία. Αλλά ποιος θα κοινωνήσει, ο παπάς? Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Δεν είναι δια τον ιερέα, αγαπητή μου, η λειτουργία. Είναι δια των λαών του Θεού, ανάμεσα στον οποίο και ο ιερεύς θα κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έτσι η Κυριακή ως ημέρα εορτάσιμος της Εκκλησίας μας, αναστάσιμος, καθιερούται σαν ημέρα αναπαύσεως, αγαλιάσεως, θείας λατρείας, αλλά και αγαθοεργίας. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής να λέγει: «Εγενόμηνεν πνεύματι εν ημέρα Κυριακή, και ήκουσα ο πίσω μου φωνήν μεγάλην ως σάλπιγγος λεγούσης». Άκουσα από πίσω μου μια δυνατή φωνή, σαν να έβγαινε από το χωνί μιας σάλπιγγος, από το κέρας μιας σάλπιγγος. Αυτό το «ο πίσω μου άκουσα» φανερώνει κάτι το ευνίδιον. Είναι γνωστό ότι
όταν κάποιος έρχεται προς εμάς και είναι στο οπτικό πεδίο μας, δεν είναι για μας ευνίδιον, τον εβλέπουν, έρχεται. Όταν όμως είναι από πίσω μας που δεν τον είδαμε και για μια στιγμή μας πιάσει την πλάτη, για μας είναι ευνίδιο. Οπότε σημαίνει ότι η εμφάνιση σε αυτή ήταν ευνηδία, ήταν ξαφνική. Αλλά όταν λέγει ότι η φωνή ήταν μεγάλη, σαν φωνή σάλπιγγος, δυνατή, βροντόδης, αλλού θα μας πει για άλλη περίπτωση, σαν να έπεφταν νερά πολλά. Αν έχετε τύχει ποτέ σε έναν τόπο που είναι καταράκτης, πέφτει με ορμή νερό από πολύ ψηλά. Είδατε τι θόρυβος γίνεται. Παρομοιάζεται η φωνή του Θεού με, σαν με νερά πολλά που πέφτουν από ψηλά. Αλλά μία τέτοια φωνή θα ξανακουστεί και θα ανοίξουν οι τάφοι και θα αναστηθούν οι νεκροί. Θα σαλπίσει, λέγει ο Απόστολος Παύλος προς Θεσσαλονικείς, σαλπίσει και οι νεκροί εγερθίσονται. Μυστηριώδη πράγμα. Σαλπίσει. Και ποιος θα σαλπίσει? Άγγελος. Τι? Την προσταγή του Θεού. Γενικά η φωνή της σάλπιγγος είναι πάντοτε η φωνή του Θεού. Θυμηθείτε στο Σινά πόσο μίλησε ο Θεός, ως φωνή σάλπιγγος, ως φωνή βροντής, και ο λαός τρέμει με το άκουσμα μιας τέτοιας φωνής. Και τι άκουσε? Τι του έλεγε η φωνή? Ω βλέπεις γράψον εις βιβλίον και πέμψον τες επτά εκκλησίες. Εκείνο που βλέπεις γράψε το σε βιβλίο και στείλ το στις επτά εκκλησίες. Ας μου επιτραπεί να λέγα εδώ, δηλαδή πως θα στέλνει ένα βιβλίο σε επτά εκκλησίες? Θα είχαμε επτά αντίγραφα ή δεν θα ήταν επτά αντίγραφα? Όταν οι εκκλησίες αυτές μεταξύ τους απέχουν, δεν θα είχαμε επτά αντίγραφα? Συμπέρασμα: δύναται να τυπωθεί ο λόγος του Θεού και να διανεμηθεί. Το καταλάβατε? Δύναται να τυπωθεί. Δεν υπάρχει, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα μόνο βιβλίο και από αυτό να ακούσουμε όλοι. Όπως παλαιότερα έτσι έγινε το. Ένα βιβλίο να πάμε να ακούσουμε όλοι. Δεν είχε κανείς στο σπίτι του αντίτυπον του λόγου του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχαν αντίτυπα στα σπίτια. Δεν υπήρχαν. Επήγαιναν στη συναγωγή για να ακούσουν τον λόγο του Θεού. Εδώ γράψε σε βιβλίο και στείλε στις επτά εκκλησίες. Ή τι? Βγάλε επτά αντίτυπα και στείλε τα. Δηλαδή το έργο να τυπώνεται ο λόγος του Θεού και να μοιράζεται και στην τελευταία γωνιά της γης είναι το θέλημα του Θεού. Αυτός δε ο στίχος «Ω βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον τες επτά εκκλησίες» είναι ως να λέγει τύπωσε βιβλία, τύπωσε λόγο Θεού, τύπωσε Αγία Γραφή και στείλτο. Στείλτο το έντυπο χαρτί με το λόγο μου έως εσκάτου της γης. Εδώ θα δείτε στη συνέχεια να εναλλάσσετε το βλέπειν και το ακούειν. Γράψε ό,τι βλέπεις. Και θα πει ο Ευαγγελιστής άκουσα. Άκουσα φωνή. Γράψε ό,τι βλέπεις. Έχουμε δηλαδή προποντινά ερεθισμών των δύο αισθήσεων, της οράσεως και της ακοής. Έτσι εναλλάσσονται αυτά τα δύο, όρασης και ακοή. Λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ταυτόνεστι η πνευματική ακοήτε και όραση. Το ίδιο πράγμα είναι, είτε μιλάμε για πνευματική όραση είτε μιλάμε για πνευματική ακοή, είναι το ίδιο πράγμα. Διότι όραση και ακοή δείχνουν την δυναμικότητα των αποκαλυπτωμένων εικόνων. Όταν σε κάποιον θα πούμε είδα με τα μάτια μου, θα του πούμε άκουσα με τα αυτιά μου, αυτό δείχνει μια δυναμικότητα αυτών των στοιχείων, των εικόνων, των θεμάτων που αποκαλύπτονται. Άρα λοιπόν
ο Ευαγγελιστής ό,τι θα γράψει θα είναι αυτόπτης και αυτήκος. Με τα μάτια του θα έχει δει, με τα αυτιά του θα έχει ακούσει. Γράψον εις βιβλίον. Έπρεπε κατά την θείαν έντολη να καταγραφεί ό,τι θα έβλεπε εις βιβλίον. Αλλά εάν έπρεπε να καταγραφούν, τότε αυτό προϋποθέτει και αναγνώστας. Άρα λοιπόν, όχι μόνο η τύπωση του βιβλίου και η διανομή του εις τα πέρατα της οικουμένης, αλλά και η ανάγνωση, δηλαδή η μελέτη, πρέπει να είναι θεία προσταγή. Αγαπητοί μου, να μελετούμε το Λόγο του Θεού μέρα νύχτα, να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Αλλά επάνω σε αυτό το γράψον εις βιβλίων, ας με επιτραπεί να πούμε λίγες σκέψεις για να κλείσουμε και την ώρα μας. Άραγε από εκείνο το αρχικό βιβλίο που έγραψε ο Ευαγγελιστής, διότι τα επτά αντίγραφα οπωσδήποτε δεν τα έγραψε εκείνος. Κατά την παράδοση μάλιστα, γραφεύς του είναι ο Πρόχορος, ένας από τους επτά διακόνους. Γι' αυτό στις εικόνες της Αποκαλύψεως έχουμε τον Ιωάννη να δέχεται την Αποκάλυψη σε ένα σπήλαιον, και δίπλα του είναι ο Πρόχορος, Άγιος Πρόχορος, και να γράφει κατ' υπαγόρευση του Ιωάννου. Δεν είναι λοιπόν ο αντιγραφεύς ο Ιωάννης, αλλά είναι ο Πρόχορος. Το πρώτο λοιπόν βιβλίο που γράφηκε, αυτό όπως το έγραψε εκεί, εγγράφει εκεί, άραγε σώθηκε το βιβλίο αυτό. Δεν ξέρω αν ποτέ σκεφτήκατε, υπάρχει άραγε το βιβλίο αυτό που έγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Είναι σε καμιά βιβλιοθήκη αγιορείτικη ή στην Πάτμο εκεί που έχουν πολλούς κώδικες και βιβλία πανάρχαια? Μήπως εκεί υπάρχει το βιβλίο της Αποκαλύψεως? Αγαπητοί μου, δεν διεσώθη ούτε ένα μικρό κομματάκι μεμβράνης ή χάρτου. Χάρτης είναι η γραφική ύλη, όχι αυτή όπως τη γνωρίζουμε, αλλά χάρτης λέγεται απλώς η γραφική ύλη, γενικός χαρακτηρισμός γραφικής ύλης. Σήμερα, επειδή ακριβώς έχουμε αυτήν τη γραφική ύλη από αυτό που λέμε, από τα ξύλα που φτιάχνουμε το χαρτί, σήμερα λέμε αυτό χαρτί, ενώ χάρτης είναι αρχαία λέξη και είναι λέξεις πριν εφευρεθεί το χαρτί. Πριν. Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε ένα μικρό κομματάκι χάρτου ή μεμβράνης που εγγράφει το πρώτο, το αρχικό βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αν θέλετε, δεν υπάρχει τίποτα και από τα Ευαγγέλια, ούτε από τις επιστολές του Αποστολού Παύλου ή του Αποστολού Πέτρου. Δεν υπάρχει τίποτε από την Καινή Διαθήκη, ούτε ένα μικρό κομματάκι. Δεν έχει σημασία όμως. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την αρετή της ελεημοσύνης. Δίνουμε ένα ποτήρι νερό που καθεαυτή η πράξη, καθεαυτήν η πράξη, δεν αντέχει την αιωνιότητα. Αυτός που του δώσουμε ένα ποτήρι νερό θα ξαναδιψάσει, ή ένα πιάτο φαΐ θα ξαναπεινάσει. Και όμως ο Κύριος είπε, αυτός που έδωσε ένα ποτήρι νερό στο όνομά μου δεν θα πάει χαμένος ο μισθός. Ήμουνα γυμνός και με ντύσατε, ήμουνα πεινασμένος και με ταΐσατε. Αυτή η πράξη ως πνεύμα, ως ενέργεια, αυτό θα μείνει στην αιωνιότητα, γιατί συνεδέθη με το θέλημα του Θεού ως αρετή. Η αρετή θα μείνει, όχι το υλικό πράγμα ο φορεύς. Το ίδιο πράγμα, αγαπητοί, και εδώ δεν έχει σημασία ότι δεν διεσώθη ο υλικός φορεύς. Δεν έχουμε σήμερα, πόσο θα μας συγκινούσε ή πόσο θα συγκινούσε τους αρχαιολόγους και τους μελετητάς αρχαίων κειμένων και βιβλίων, να είχαν κάποια φύλλα από τη γραφίδα ενός Ιωάννου Ευαγγελιστού ή ενός Αποστόλου Παύλου. Πόσο θα συγκινούσε! Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται από την ύλη. Τον έχουμε τον Λόγο του Θεού. Σε εκατομμύρια αντίτυπα τον έχουμε τον Λόγο του Θεού. Αλλά πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας έλεγα και κάτι. Πολλά πράγματα στη ζωή μας τα κάνουμε για να αντέξουν στην αιωνιότητα. Χτίζουμε ένα σπίτι, χτίζουμε μια εκκλησία,
λέμε πάρε ρούχα από τέτοιο ύφασμα που κρατάνε μια ζωή. Είναι αιώνια, λέμε. Ακούστε, είναι αιώνια, λέμε. Είναι ένας πειρασμός να θέλουμε να φτιάξουμε κάτι να μείνει στην αιωνιότητα. Να κάνουμε ένα μοναστήρι να μείνει μέχρι που τελειώσει η ιστορία. Να κάνουμε ένα ναό, τον Άγιο Χίλιο, να μείνει μέχρι που τελειώσει η ιστορία. Βεβαίως, λέμε σε μια ευχή όταν εγκαινιάζουμε ναό, Κύριε, να μείνει μέχρι το τέλος της ιστορίας ο ναός αυτός. Ο Θεός δεν δεσμεύεται από τους υλικούς φορείς. Σας είπα, είναι και ένας πειρασμός. Ας γκρεμίσουν. Εμείς οφείλουμε να χτίσουμε δια να υπηρετήσουμε μια ιστορική στιγμή. Την εποχή μας, τη γενεά μας. Η επόμενη γενεά ας χτίσει και εκείνη. Ας φτιάξει και εκείνη. Ένα. Το πνεύμα δεν δένεται. Το πνεύμα δεν δεσμεύεται. Το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο πρέπει να διατηρούμε. Οι φορείς, οι φορείς δεν ενδιαφέρουν. Βέβαια, για λόγους πολλές φορές είναι αισθηματικούς, ενδιαφερόμεθα. Αλλά όπως να το πάρουμε, όπως να το πούμε, αγαπητοί μου, το θέμα είναι ότι στην τελευταία ανάλυση δεν ενδιαφέρει. Το ασκητικό πνεύμα στην Αίγυπτο και στην Ανατολή, Συρία κλπ, Παλαιστίνη, πού το, αλήθεια, πού είναι οι καλύβες των ασκητών, πού είναι ό,τι έφτιαξαν, πού είναι οι σκήτες τους, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Το ασκητικό πνεύμα όμως υπάρχει μες στην Εκκλησία. Μη μένουμε συνεπώς στους υλικούς φορείς, ως να είναι το παν. Στο πνεύμα να μένουμε. Έχουμε την αποκάλυψη του Θεού. Δεν έχει σημασία αν είναι το πρώτο βιβλίο ή το δισεκατομμυριοστόν που κρατάμε στα χέρια μας. Έχουμε την αποκάλυψη του Θεού, αυτή που θα μας πει το μήνυμα του Θεού για να σωθούμε.